Πριν από περίπου 4 μήνες δέχτηκα στο γραφείο μου τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των στρατιωτικών, δηλαδή της πυροσβεστικής, του λιμενικού, του στρατού και της αστυνομίας, οι οποίοι μου ζήτησαν λόγω της επιτακτικής ανάγκης του καλοκαιριού με τις αλλεπάλληλες βάρδιες, τις 24 ώρες βάρδιες, αν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα θερινό σχολείο, δηλαδή να παραχωρηθεί χώρος και στη συνέχεια να φοιτήσουν εκεί τα παιδιά των στρατιωτικών, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχείς βάρδιες κατά τη διάρκεια του θέρους, του καλοκαιριού. Πραγματικά, μετά από μια εξαιρετική συνεργασία, πιο συγκεκριμένα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, τον κύριο Καλομύρη Νίκο, τον εκπρόσωπο των στρατιωτικών, τον κύριο Αντωνόπουλο Νίκο, τον εκπρόσωπο του λιμενικού, τον κύριο Γιώργο Σπακιαμάκη, και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Μανώλη Αντωνακάκη, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να το δημιουργήσουμε, και σήμερα, 25 του Ιούνιου, πραγματοποίησαμε την πρώτη πρωινή προσευχή και τον αγιασμό του σχολείου. Μας έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι πάρα πολλοί στρατιωτικοί έστειλαν τα παιδιά τους. Σήμερα, πρώτη μέρα, υπήρξαν περίπου 120 αιτήσεις για φοίτηση, και αυτό μας δείχνει πόσο πραγματικά επιτακτική ανάγκη ήταν η δημιουργία αυτού του σχολείου. Πρακτικά το θερινό σχολείο λειτουργεί ως πώς? Πρακτικά το θερινό σχολείο λειτουργεί από τις 8 και 4 το πρωί μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι, προσφέροντας στα παιδιά ξέγνιαστες απασχολήσεις όπως είναι η μουσική, τα εικαστικά, η γυμναστική και διάφορες δραστηριότητες που κάνουν τη ζωή τους πιο χαρούμενη. Δεν έχει να κάνει τόσο με τη διδασκαλία των κλασικών μαθημάτων όπως το κανονικό σχολείο του χειμώνα, του Υπουργείου Παιδείας, αλλά θεωρούμε ότι είναι μια ευχάριστη απασχόληση προκειμένου τα παιδιά να φοιτήσουν σε αυτό.